Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Έλβη μας. Καλημέρα. Καλώς ήρθες, Έλβη. Καλώς το κορίτσι μας. Πώς είστε? Τελευταία μέρα σήμερα. Τέλεια. Γι' αυτό σας βλέπω έτσι. Είμαστε τέλεια. Ανεβασμένους. Εντάξει, εντάξει. Τι ωραίο κραγιόρ είναι αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντοτε η Έλβη, ξέρεις, είναι... Κοίταξε, είναι fashion icon η Έλβη. Είναι fashion icon, συμφωνώ μαζί σου. Και όχι μόνο... Τι κράξιμο τρώω. Καλά, εντάξει. Μην δίνει σημασία. Τι θα πει αυτό τώρα. Βλέπεις να δίνω. Μπράβο. Εντάξει. Σε συγχαίρω. Περνάω τον εαυτό μου. Θα κάνεις μια μικρή παρένθεση. Site. Μια μικρή παρένθεση να πάμε να δούμε λίγο τον ηλεκτρονικό τύπο, τα site. Βέβαια. Και να περάσουμε τώρα στην Έλβη, να δούμε και τα αθλητικά μας. Κάπου κάτω-κάτω στο Έθνος ήταν... Τι ήτανε, δεν το διάβασα. Η Εθνική Μπάσκετ. Ε, καλά. Έφυγε για Παρίσι η Εθνική Μπάσκετ, πρόκριση θρύλε στα πρώιμη τελικά. Σε βγάλω, να το διαβάζουμε. Με τη Γερμανία, έχεις δίκιο. Δεν το διάβασα. Είδες το μάτι μου το πιέσε μέχρι εκεί. Καταρχάς, για πες μας, Βρελβή, η Γερμανία έτσι είναι δυνατή ομάδα, δηλαδή δύσκολα θα περάσουν. Στο πάω πολύ δυνατά, ε. Μα, ναι. Το είπες αποφασιστικά. Ήταν ακαριαία η απάντηση. Εντάξει. Εντάξει. Είναι όμως ένα μάτς. Ναι. Νοκάουτ. Έτσι. Και στο μπάσκετ όλα γίνονται. Σωστά. Επίσης, αυτοί δεν έχουν αντιτοκούμπα, έχουν. Εντάξει. Δεν έχουν. Αντιτοκούμπα δεν έχουν. Δεν έχουν. Έχουν άλλους. Εντάξει. Όποιος χάσει φεύγει, όποιος κερδίσει μένει. Ακριβώς. Γιατί τελειώνουν, παιδιά, την Κυριακή. Πότε είναι, την άλλη Κυριακή τελειώνουν. Την Τρίτη είναι στις 12 η ώρα. Άιντε, με το καλό. Για να λοιπόν, δούμε. Πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα. Γιατί έχει τσαλακωθεί η Live Sport. Λοιπόν, Live Sport και άλλη ποιότητα. Ο Παναθηναϊκός κλείνει άμεσα αριστερό back, πάντα στα υπόψη ο Έντσο Ντίας, ενώ πρώτη επιλογή για αριστερό εξτρέμ είναι ο Πελίστρη. Δίπλα στον Ολυμπιακό, Special Velde. Καταπληκτικός ο Νορβηγός, κέρδισε πέναλτι, είχε δοκάρει στο 1-1 του εξαιρετικού Ολυμπιακού κόντρα στη Ρώμα. Πάνω, Ελαδάρα στους 8. Πέταξε ο Μανόλο, Μανουήλ Καραλή στον τελικό του επικοντό και η ώρα του Πετρούνια σήμερα. Πάμε στην Sport Day. Δαγκόνι, Σούπερ Ολυμπιακός και Velde στο φιλικό με την Ρώμα. Κόμπρα, λέει ο Νορβηγός εξτρέμ. Η Ελαδάρα στους 8. Φωτογραφία του Βασίλη Σπανούλη μεθαύριο κοντά στην πανίσχυρη Γερμανία. Πάμε στο φως. Στον αστερισμό του Βέλντεν και εδώ πρωταγωνιστεί ο Νορβηγός παίκτης του Ολυμπιακού. Δίπλα υπάρχει συνέντευξη του Θωμά Χρήστου, είναι ο μπαμπάς του Απόστολου Χρήστου, που μιλάει αποκλειστικά στην εφημερίδα για τη μεγάλη επιτυχία του γιου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Πάνω τα κουπιά έγιναν βέλη. Θα το δούμε το θέμα του Στέφανου Ντούσκου και τα όσα είπε κατά της Ομοσπονδίας και του προπονητή. Καλά, έγινε λίγο χαμός, έτσι. Ναι, ναι, θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό, γιατί ήταν αυτό που μονοπόλησε το ενδιαφέρον χθες. Έγινε λίγο χαμός. Ώρα Πετρούνια, σήμερα στις 4 ο άρχοντας των Κρίκων θα προσπαθήσει να γράψει ιστορία. Κάτω η Ελλάδα στους 8 και δίπλα αυτό το τρίτο οκτάλεπτο. Χάσαμε για πρώτη φορά η Εθνική Πόλο Ανδρών από την Κροατία χθες. Μας τύχησε το τρίτο οκτάλεπτο. Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Κάτι πολύ μεγάλο χτίζει ο Μέντι, τρελαίνει κόσμο ο Βέλντε. Πάλι αναφέρεται στο 1-1 του Ολυμπιακού στην Ιταλία με τη Ρώμα. Και θα κλείσουμε με την ώρα. Μιχάλης πάντα παρόν, η οικογένεια της ΑΕΚ τίμησε τη μνήμη του αδικοχαμένου Μιχάλη της, Μιχάλης Κατσούρης δηλαδή, στο ετήσιο μνημόσυνο. Ο Μάριος Ηλιόπουλος στα αποκαλυπτήρια του μνημείου έξω από την Αγία Τριάδα στην Νέα Φιλαδέλφεια είναι σύμβολο και ήρωας για την ομάδα μας. Πέρασε ένας χρόνος. Ο αδικοχαμένος Μιχάλης Κατσούρης, ναι. Πάντα παρόν, δείχνει και τη φωτογραφία από το μνημείο που στήθηκε απ' έξω. Λοιπόν, θα ξεκινάμε για με τα καλά νέα. Λοιπόν. Καλά νέα, αυτό που ήταν και το χτύπημα στο site. Είμαστε στους 8. Είμαστε στα πρωιμή τελικά η εθνική ομάδα μπάσκετ. Οι Σέρβοι τα αδέλφια μας. Έτσι έλεγε και ο σπίκερ χθες. Μας έκαναν τη χάρη. Ναι, έλεγε Ελλάδα-Σερβία συμμαχία. Αυτό είναι πολύ παλιό σύνθημα, θέλω να σου πω. Ναι, ναι, και το θυμόταν. Και το, βέβαια, και το θυμόταν και το έλεγε συνέχεια. Είπαμε, όλη η Σερβία χθες. Βέβαια, μας άγχωσε λίγο στα τρία πρώτα δεκάλεπτα. Αλλά μετά καθάρισε η Σερβία το πολύ αξιόμαχο Νότιο Σουδάν. 96-85 το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν το αποτέλεσμα υπερπήραμε τους τρεις πόντους διαφορά που θέλαμε και φτάσαμε έτσι στους 8. Εκεί θα συναντήσουμε την παγκόσμια πρωταθλήτρια, όπως είπαμε, Γερμανία. Αυτά είναι τα ψιλοκακά. Ναι, αλλά όπως και να έχει, όποιον και να συναντούσες, δύσκολα θα
θα ήταν τα παιχνίδια, γιατί μιλάμε για νοκάουτ, μιλάμε για Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι η Γερμανία, είναι... εμείς, ποιες άλλες χώρες τώρα. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία πέρασε σαν. Και κίνησαν τρίτη. Θα αποφύγουμε. Το καλό είναι ότι αν περάσουμε, αποφεύγουμε την, τη ΣΥΠΑ και μπορούμε να τις βρούμε μόνο στον τελικό. Μάλιστα. Αν φτάσουμε στους τέσσερις. Έτσι πως έχει διαμορφωθεί το χιαστή. Όμως είναι ένα παιχνίδι. Και ένα παιχνίδι μπορούν να γίνουν τα πάντα. Εμείς ναι. είμαστε πάρα πολύ ψυχομοί. Παίξαμε πάρα πολύ καλά στο τελευταίο παιχνίδι με την Αυστραλία εμείς. Νομίζω ότι βρίσκουμε συνεχώς το ρυθμό μας, οπότε τίποτα δεν είναι υποδιαγεγραμμένο. Θα τα δώσουμε όλα. Το παιχνίδι είναι η τρίτη, είναι πολύ κομβική ημέρα. Έχουμε το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ και Μίλτον Τεντόγλου το βράδυ τελικό. Τρίτη, κανένα. Όλοι σπίτια, δεν κλείνουμε καν στους δρόμους. Θα είναι πολύ κομβική ημέρα. Θέλουμε να πάρουμε ένα μετάλλιο. Πιστεύω ότι αυτή η ομάδα αξίζει ένα μετάλλιο του Βασίλη Σπανούλη. Η εθνική, η νέα εθνική, έτσι πως έχει διαμορφωθεί. Το παλεύει πολύ. Πάντως σε κάθε περίπτωση. Έχει βάλει βάσεις έτσι, Έλβη, δηλαδή... Μα είπε και ο Σπανούλης ότι αυτό που θέλω είναι να μην έχουμε αλλαγές, να μείνει αυτός ο κορμός, να έχουμε κάποιες προσταφαιρέσεις για να χτίσουμε κάτι πολύ δυνατό. Δεν είναι μόνο οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έχονται τόσες διοργανώσεις. Δεν μπορεί να αλλάζουν συνέχεια την εθνική. Και μέχρι στιγμής πάντως ο στόχος που έχει βάλει ο Σπανούλης φαίνεται να τον πετυχαίνει, έτσι. Σίγουρα, η οχτάδα ήταν στόχος και επετεύχθη. Βέβαια. Αλλά... Πιστεύω ότι διψούν και για κάτι παραπάνω. Για να δούμε, για να δούμε. Όλοι μας. Όλοι μας, ναι. Πάμε τώρα στο Στέφανο Ντούσκο. Ας ευχηθούμε καλή επιτυχία σε κάθε περίπτωση. Έτσι, βέβαια, σε όλους μας τους αθλητές. Πάμε στο Στέφανο Ντούσκο, ο οποίος χθες δεν τα κατάφερε στον τελικό του σκιφ. Κατά τα έχει έκτος, πήγαινε πάρα πολύ καλά μέχρι τα 1500. Στα τελευταία 500 ήταν που λύγησε, έχασε όλες τις δυνάμεις, σαν εγκατέλειψε και λίγο τον αγώνα, βλέποντας ότι μάλλον το χάνει. Το Ολυμπιακό μετάλλιο. Τελικά πήρε την έκτη θέση. Αυτό όμως που έγινε πρώτο θέμα είναι οι δηλώσεις που ακολούθησαν μετά από τον αγώνα. Να πούμε ότι ο αγώνας καθυστέρησε πάρα πολύ να ξεκινήσει. Δύο ώρες και. Ναι, ναι. Γιατί? Γιατί δεν άλλη μία, άλλο ένα πρόβλημα της διοργάνωσης των Γάλλων. Είχαν παράλληλα τον αγώνα ποδηλασίας. Δεν ήταν όλοι οι αθλητές. Ο δικός μας, ο Στέφανος, ήταν κοντά στο κοπηλατοδρόμιο, έμενε. Κάποιοι άλλοι όμως μέναν στο Ολυμπιακό χωριό. Λόγω της ποδηλασίας δεν μπορούσαν να ελέγξουν την κίνηση στους δρόμους. Άργησαν να πάνε οι αθλητές στο κοπηλατοδρόμιο, καθυστέρησε πάρα πολύ ο αγώνας και γενικότερα όλο αυτό, η αναμονή, το να έχεις, να περιμένεις τόση ώρα να γίνει, είναι πρόβλημα για τους αθλητές που περιμένουν. Βέβαια δεν περίμενε μόνο ο Στέφανος, περιμένανε κι άλλοι. Αυτό θα έλεγα. Όλοι περιμένανε. Ακριβώς. Σχεδόν όλοι, όσοι δεν ήταν τέλος πάντων στο, Ολυμπιακό, στο Ολυμπιακό χωριό. Τώρα, ο Στέφανος μετά έκανε κάποιες δηλώσεις, τις οποίες στην αρχή μας. Σόκαραν, γιατί δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε. Εγώ δεν καταλάβαινα, έβλεπα τις δηλώσεις του και δεν καταλάβαινα σε τι αναφέρεται. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Τι έγινε. Βέβαια, όσοι ξέρουν, σιγά σιγά άρχισαν να ξεδιλίγουν το κουβάρι, να ακούσουμε τις δηλώσεις και να τις μας πεις μετά. Ναι. Δεν έχω τι να πω. Δεν ήμουν εαυτός μου σήμερα. Κάποια πράγματα που κάνει η Ομοσπονδία και ο προπονητής επηρεάζουν και τη δική μου ψυχολογία. Ελπίζω άλλες ομοσπονδίες να μην κάνουν τέτοια λάθη. Δεν ξέρω τι να πω. Έχω κοιμηθεί 3 ώρες όλο το βράδυ. Ήμουν πάρα πολύ χάλια σήμερα. Κάποια πράγματα, όπως είπα προηγουμένως, που κάποιες λάθος αποφάσεις οι οποίες παίρνουν με επηρεάζουν πάρα πολύ και είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος. Και δυστυχώς δεν μπορούσα να βάλω τις σκέψεις μου σε μια σειρά. Θέλω να πω ένα μεγάλο συγγνώμη στους Έλληνες. Θα μπορούσα να κατακτήσω ένα μετάλλιο, αλλά δυστυχώς το σώμα μου με άφησε στα 1500 μέτρα. Δεν είχα άλλη ενέργεια για να μπορέσω να συνεχίσω. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά, αλλά πρέπει να μας πεις τι εννοούσε. Σε ότι συμβαίνουν να ξεμείνεις από δυνάμεις και τα λοιπά, αυτό συμβαίνει δεδομένα. Για όλους, δεν είναι ρομπότ οι αθλητές. Παρ' όλα αυτά, αυτό που στεκόμαστε είναι ότι είναι πάρα πολύ απογοητευμένος. Ξέσπασε με πρωτοφανή τρόπο που δεν μας έχει συνηθίσει ο Στέφανος. Ναι, αλλά μίλησε, πάρα πολύ χαμηλών τόνων αθλητής. Για κάποιες επιλογές, λέει, της Ομοσπονδίας. Και εγώ δεν καταλάβαινα. Έβαλε κατά του προπονητή, του κυρίου Ποστηλιώνε. Ο κύριος Ποστηλιώνε, να πούμε ότι με τοποθέτησή του στο gazeta.gr είπε ότι καταλαβαίνω τον Στέφανο για το ξέσπασμά του.
Δεν θέλω να δώσω συνέχεια. Είναι ένας από τους καλύτερους, ο καλύτερος αθλητής που έχω. Έβαλε όμως ένα προσωπικό ζήτημα, λέει, πάνω και τον επηρέασε αυτό και τον άφησε να τον επηρεάσει. Δεν μπορούμε να μιλάμε, λέει, για λάθη όταν έχουμε 4 πληρώματα, 4 τελικούς, είπε ο προπονητής, και 2 μετάλλια. Ναι. Τώρα, τι έχει γίνει. Ο Στέφανος Ντούσκος είναι ζευγάρι με την Ευαγγελίνα Στασιάδου. Αυτό το λέω γιατί δεν είναι κάτι κρυφό. Εξάλλου, μας είχε εμπιστευτεί και την πρώτη συνέντευξη το ζευγάρι τηλεοπτική μαζί που είχαν δώσει εδώ στο Open. Η Ευαγγελίνα Στασιάδου είναι μια από τις καλύτερες αθλήτρες που έχουμε στην κοπηλασία. Πάρα πάρα πολύ καλή. Την είδαμε στην Δίκοπο μαζί με τη Χριστίνα Μπούρμπου να τερματίζουν στην 6η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στην προχθεσινή ημέρα, μάλλον. Ο σωματότυπος της Ευαγγελίας και οι διακρίσεις που έχει φέρει, γιατί είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στο μονό ελαφρών βαρών, είναι για ελαφρών βαρών. Δεν είναι για δίκοπο. Μάλιστα. Είναι λίγο πιο μικροκαμωμένη, τέλος πάντων. Υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές στις κατηγορίες. Δηλαδή, οι πιο μικροκαμωμένοι πρέπει να κάνουν ελαφρών βαρών. Είναι πιο δύσκολη η δίκοπος. Πρέπει να έχεις πιο σωματικά προσόντα, να είσαι πιο ψηλός, πιο σωματώδης, τέλος πάντων. Είναι θέμα τεχνικά της κοπηλασίας αυτά. Ναι. Η Ευαγγελία, από ό,τι καταλαβαίνουμε, πριν από ένα τρίμηνο περίπου, είχε ζητήσει να δοκιμαστεί στο διπλό σκίφ ελαφρών βαρών. Ήδη όμως είχε γίνει το δίδυμο της Φίτσιου με την Κοντού. Είχαν αρχίσει να στείλουν την προετοιμασία τους και όλα αυτά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και δεν δόθηκε η ευκαιρία στην Αναστασιάδου, που ξαναλέω είναι μια κορυφαία κοπηλάτρια και στο μονό ελαφρών βαρών δευτεραθλήτρια Ευρώπης, να δοκιμαστεί. Ναι, αυτό... Βρέλβη, αλλά αυτά λυθήκανε πριν φύγουν για το Παρίσι. Δεν λυθήκανε. Αυτό είναι το θέμα. Δεν λυθήκανε. Και πού λυθήκανε στο Παρίσι. Ο Στέφανος, εκτός από φίλος της Ευαγγελίας Αναστασιάδου, είναι και κάπως εκπρόσωπος των αθλητών κοπηλασίας. Είχε συζητήσει κάποια πράγματα με τον προπονητή. Από ό,τι φαίνεται, ο προπονητής δεν είναι πολύ διαλλακτικός. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, χωρίς να τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Δεν είχαν λυθεί αυτά. Και όταν ήρθε το μετάλλιο για το πλήρωμα των ελαφρών βαρών, των κοριτσιών εννοώ, θεώρησε ο Στέφανος ότι είναι άδικο που δεν ήταν η Ευαγγελία μέσα σε αυτό το πλήρωμα, γιατί θα μπορούσε να έχει φτάσει και μέχρι το χρυσό. Υπάρχει και δήλωση που έχει κάνει και στο ΟΑΠΕ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα χρυσό στο σκύφ ελαφρών βαρών κτλ. Νομίζω ότι το timing που διάλεξε ο Στέφανος είναι λάθος, γιατί ακόμα και να έχει δίκιο, το έχασε με τον τρόπο που το έκανε τώρα. Πρέπει να σκεφτούμε όμως ότι αυτοί οι αθλητές στην κοπηλασία 320 ημέρες το χρόνο ζουν σε ένα κοινόβιο. Ζούνε μέσα, έγκλειστοι ουσιαστικά. Είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα. Καταλαβαίνουμε ότι όταν μιλάμε για Ολυμπιακά μετάλλια που χάνονται και ευκαιρίες που ίσως δεν δίνονται, έχουν αισθανθεί αδικία. Εγώ μπορώ να το καταλάβω αυτό, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που, αν με πνίγει το δίκιο, δεν με κατάει κανείς. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως, Ελβίμη, ότι δεν θα βγεις να κάνεις τη δουλειά σου και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο. Όχι, δεν είπε ποτέ ότι δεν έκανε τη δουλειά του. Όπως επίσης, εγώ ξέρω ανθρώπους οι οποίοι έχουν τεράστιο ένα κάποιο πολύ μεγάλο, ας πούμε, προσωπικό πρόβλημα, το οποίο μπορεί και να τους έχει σακατέψει, αλλά να βγουν και να κάνουν την δουλειά τους κανονικότητα. Όχι, όχι. Και δεν, να μην τους δεν επηρεάσει είπε ποτέ αυτό. Ότι δεν έκανε τη δουλειά του. Είπε ότι τον επηρέασε πάρα πολύ αυτό στην ψυχολογία. Λέω. Ναι, άλλο, δεν άλλο το άλλο. Ναι, αλλά άμα σου λέει ότι εγκατέλειψα. Το δεν κάνω τη δουλειά μου σημαίνει δεν κάνω τη δουλειά μου. Επί τούτου ναι. Δεν κοπηλατώ, ας πούμε. Όχι, δεν έκανε τέτοιο πράγμα. Είπε απλά ότι επηρεάστηκε πάρα πολύ, κοιμήθηκε μόνο 3 ώρες. Όλα αυτά του χάλασαν την ψυχολογία και δεν έδωσε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Βέβαια, εκ του αποτελέσματος... Φαίνεται όμως ότι και ο ίδιος το έχει μετανιώσει. Τις δηλώσεις, όχι. Όχι τις δηλώσεις του. Εννοώ την ψυχολογία με την οποία μπήκε στον αγώνα. Έτσι κατάλαβα εγώ από τις δηλώσεις του. Δηλαδή ότι θα ήθελε να μπει με καλύτερη ψυχολογία. Ναι, σίγουρα. Όλοι θα το μετανιώναμε. Σε ένα τελικό Ολυμπιακό αγώνα, κανένας δεν θέλει να μπει με τέτοια ψυχολογία. Παρ' όλα αυτά, δεν άλλαξε τις δηλώσεις του, γιατί χθες το βράδυ υπήρχε στην δημόσια τηλεόραση νέα τοποθέτηση και των δύο. Να την ακούσουμε. Ναι. Θα πει αυτό που θέλει να πει. Πάλι εγώ θα πω αυτό που θέλει. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα πράγμα να βρεθεί μια μέση λύση. Οπότε, εντάξει. Ξέρω, εγώ λέω τα δικά μου, αυτός λέει τα δικά του. Εντάξει, αυτός θέλει να το γυρίσει έτσι πάντα όπως θέλει. Οκ. Ποτέ δεν αφήνει κάποιον, ας πούμε, και δίκιο να έχεις.
θα το χάσεις, δεν πρόκειται να το βρεις. Θα ήθελα να πάρει θέμα αυτό, να πάρει έκταση αυτό το θέμα. Έχουν γίνει πολλά πράγματα κατά καιρούς. Μέσα στην ομάδα, με την ομοσπονδία, με τον προπονητή, που θεωρώ ότι έτσι είναι ο πρωταθλητισμός. Γενικότερα έτσι είναι η ζωή, είναι σκληρή. Αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχουν αδικίες, υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις, τα σέβομαι όλα, τα κατανοώ. Το αποτέλεσμα είναι ένα. Είμαστε εδώ που είμαστε έκτες Ολυμπιονίκες και αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει τίποτα και κανείς. Συναισθηματικά φορτισμένη και η Ευαγγελία και ο Στέφανος. Ναι, είναι εμφανές. Είναι εμφανές. Εντάξει, εγώ θα κρατήσω ένα θετικό, ότι θα σταματήσει το διπλό σκύφ ελαφρών βαρών. Θα μείνει δίκοπος του Λος Άντζελες Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι καταπληκτικό πλήρωμα η Ευαγγελία με την Χριστίνα Μπούρμπου. Οπότε, στο Λος Άντζελες, ευκαιρία τους είναι, όπως είπε και ο ίδιος ο Στέφανος, θέλει να πάρει μετάλλιο, να πάρουν και εκείνες και να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα. Ας το ευχηθούμε. Ας προχωρήσουμε. Οι αθλητές είναι άνθρωποι. Ναι, φυσικά. Οπότε φυσικά, έχουν και αυτοί συναισθήματα. Φυσικά. Τώρα θα μείνουμε στην Κοπηλασία και θα δούμε το παράπονο των Ολυμπιονικών μας, οι οποίοι μας μίλησαν αποκλειστικά και αναφέρομαι στα πληρώματα των σκύφ ελαφρών βαρών που κέρδισαν το χάλκινο μετάλλιο, τον Παπακοσταντίνου με το Γαϊδατζή και τη Φίτσιου με την Κοντού, για το τι γίνεται στο κοπηλατοδρόμιο του Σχοινιά και τις συνθήκες που προπονούν. Αυτό μάλιστα. Πάμε αυτό, να ακούσουμε. Μάλιστα. Ναι. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει, αλλά ελπίζω αρχικά να ακουστεί πιο πολύ το άθλημα της Κοπηλασίας, να δούνε τις προσπάθειές μας και άλλοι άνθρωποι, να δούνε μέσω πολλών βίντεο που έχουν γίνει για τα Σχοινιά σε τι συνθήκες κάνουμε προπόνηση, γιατί αντικειμενικά ο Σχοινιάς είναι ένα μέρος, ένα στολίδι ήταν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά δεν έχει συντηρηθεί καθόλου καλά. Εμείς μένουμε εκεί πέρα, έχουμε μάθει να ζούμε πλέον εκεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένα καλό μέρος για να μένουμε. Νομίζω ότι είναι και αυτό ένα μέρος της επιτυχίας. Νομίζω ότι μέσα από όλο αυτό χτίζουμε την ανθεκτικότητά μας. Ας πούμε, μεγάλο μέρος για ένα αθλητή είναι και το πρωτόκολλο, που ελπίζω σιγά σιγά να πάρει και αυτό το δρόμο του. Γιατί το κάνουμε γενικά χωρίς να πληρωνόμαστε από κάποιον. Δηλαδή, όποιος αθλητής πληρώνεται μόνο από τους χορηγούς του. Ένα μετάλλιο, εντάξει, είναι ένα μετάλλιο. Ας πούμε, είναι ένα κομμάτι μετάλλου, ας πούμε. Αλλά το τι έρχεται μετά από αυτό και πίσω από αυτό και τι έχει προηγηθεί πριν από αυτό, είναι αυτά που μετράνε για μένα. Πάντως και μπράβο, κοίταξε και μπράβο και χαιρόμαστε και όλοι χαιρόμαστε όταν παίρνουμε μετάλλια, έτσι, και όλοι αισθανόμαστε εθνικά υπερήφανοι, αλλά σε αυτά τα παιδιά πρέπει να στεκόμαστε δίπλα όλο το χρόνο, έτσι, στα προβλήματά τους. Τι κουπί τραβάνε πραγματικά και εκεί. Όχι όταν όλοι μαζί χαιρόμαστε, είμαστε χαρούμενοι, υπερήφανοι και όλα αυτά. Έτσι, τα παιδιά αυτά μας χρειάζονται. Φυσικά. Και μας χρειάζονται να είμαστε εκεί, να τους δίνουμε καμιά λίστα προβλήματά τους, να συναισθηματικά και να είμαστε εκεί, να τους βοηθούμε όπως μπορούμε, τέλος πάντων. Άλλο κουπί. Άμα δείτε πώς είναι εγκατελειμμένο το κοπηλατοδρόμιο του Σχοινιά, θα τρελαθείτε. Καμία σχέση με τις άλλες αποστολές που τις κοντράγουν στα ίσια και βλέπουμε πώς παίρνουν τα μετάλλια οι δικοί μας αθλητές, που έχουν τα πάντα. Ελπίζω τώρα λοιπόν που έχουμε πάρει και δύο μετάλλια να σκύψουν λίγο περισσότερο. Πάνω από την ελληνική κοπηλασία, που είναι πάρα πολύ δυνατή. Και ο κύριος Ποστελιώνε να πούμε ότι είναι φοβερός προπονητής. Και πολλές στη συνέχεια. Συνδέσεις έχω εγώ. Ωραία. Λοιπόν, να πω αυτό για να μην παρεξηγηθούμε, ότι ο κύριος Ποστελιώνε είναι φοβερός προπονητής και το έχει αποδείξει. Αυτό. Ωραία. Είναι αναντήρητο. Συμβάμαι στον κύριο Καραλή. Δεν είναι και προπονητής των κοριτσιών που πήραν. Είναι όλο. Εντάξει, άνθρωπος, άρα δύο μετάλλια πήρε ο άνθρωπος στην Ολυμπιάδα. Τέσσερις τελικούς έφτασε. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε τώρα. Ποια άλλη χώρα έφτασε τέσσερις τελικούς. Ωραία. Λοιπόν, εμείς η μικρούλα δηλαδή εννοώ φτάσαμε. Πάμε στο Στίβο τώρα. Εμμανουήλ Καραλής, ο αγαπημένος, έφτασε η ώρα του να μπει στο ταρτάν, μπήκε, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, πήρε την πρόκριση για τον τελικό, τον αυριανό, στις 8 το βράδυ με 5.75, ήταν αρκετά τα 5.75, δεν είχε καμία αποτυχημένη προσπάθεια, 5.60, 5.70, 5.75, καθάρισε απλά και ωραία και είπε, πάμε να τα διασκεδάσουμε, να σας
δώσω κάτι ωραίο για τον τελικό. Και έτσι μας έχει ανοίξει λίγο την όρεξη. Έχει βέβαια τον ντουμπλά της, αλλά και το ασημένιο είναι σαν χρυσό εκεί, όταν υπάρχει ο ντουμπλά της. Αλλά είναι κορυφαίο, εντάξει. Τώρα είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Μανώλης. Φαίνεται, μα κοίτα πόσο πιο έχει πάνω από το κοντάρι του Πέτ έχει πέρασε. Πού είναι το παιδί εκείνο που είχε κατάθλιψη και το βλέπαμε πεσμένο. Τελείως, έχει αυτοπεποίθηση. Πάμε τώρα στο πόλο, γιατί όπως είδαμε και στο ποδοσέλιδο, ένα κακό τρίτο δεκάλεπτο ή τρίτο οκτάλεπτο είναι αυτό που μας στέρισε τη νίκη. Χάσαμε από την Κροατία σε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι, με τους Κροάτες να παίζουν πάρα πολύ σκληρά. Με 14-13 θα παίξουμε κόντρα στην Ιταλία τώρα στους άνδρες και θέλουμε το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα για να πάμε στα χέρια. Έχουμε προκριθεί ήδη, αλλά θέλουμε τον πιο εύκολο, αν μπορεί να είναι κάποιος εύκολος αντίπαλος, να βρούμε απέναντί μας. Τώρα, σήμερα μεγάλη μέρα. Ναι, ναι. Ραντεβού με την ιστορία, ποιος έχει, ο Άρχοντας των Κρίκων, ο Λευτέρης Πετρούνιας, στις 4 η ώρα θα μπει στη μάχη. Θέλει να καταφέρει κάτι που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος. Να πάρει 3 Ολυμπιακά μετάλλια να έχει στο ίδιο αγώνισμα, στο αγώνισμα των Κρίκων, που δεν το έχει καταφέρει κανείς. Έχει μπει με την 6η καλύτερη επίδοση στον τελικό. Παρ' όλα αυτά έχει κάνει λαθάκια και ήταν όλο ατυχίες ο προκριματικός, οπότε δεν τον μετράμε. Οι δύο Κινέζοι είναι αυτοί που μας προβληματίζουν. Ο Λευτέρης όμως είναι πάρα πολύ έμπειρος, είπε ότι τα έχει διορθώσει όλα τα λάθη και μπαίνει για να φτάσει στην κορυφή. Πάντα κοιτάει την κορυφή ο Λευτέρης και του ευχόμαστε και καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, φυσικά. Το βαρύ πυροβολικό τώρα της ελληνικής αποστολής δεν είναι άλλο από τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος και αυτός αναγκαστικά θα πρέπει να ξυπνήσει πρωί και 11 ώρα Γαλλίας να μπει στον αγωνιστικό χώρο για να κάνει ένα άλμα. Συνήθως ένα χρειάζεται στον προξηματικό για να πάρει την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό που θα γίνει στις 6 του μήνα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και στο Μίλτο, δεδομένη θεωρούμε. Και να δούμε εντάχει το πρόγραμμα σήμερα. Έχουμε εκτός από τον Μίλτο Στίβο τα 200 μέτρα την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου προκριματικά. Σφυροβολία γυναικών Σταματίας Καρβέλη και αυτή προκριματικά. Έχουμε δύο τελικούς που είχαμε δει, την Τατιάνα Γκούσιν στο ύψος και τον Χρήστο Φρατζεσκάκη στη σφυροβολία. Στην ενόργανη είπαμε τον Λευτέρη Πετρούνια. Σκοποβολή πάμε πολύ καλά. Η κοπέλα μας, η Εμμανουέλα Κατζουράκη, να πάρει την πρόκριση θέλει για τον τελικό του σκιτ. Πόλο γυναικών Γαλλία-Ελλάδα, τελευταία ευκαιρία της εθνικής ομάδας πόλο να προκριθεί στην επόμενη φάση και είναι σε εξέλιξη η ιστιοπλοεία. Πολύ ωραία. Και ελπίζω να μιλάμε για καλά πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ, να πω καλές διακοπές. Να πεις. Να μας πεις, ναι. Να πω. Καλές διακοπές, παιδιά. Αυτό περιμένει η μοίρα να τις πω. Καλές διακοπές, να περάσετε τέλεια. Να μας βλέπετε εμάς που θα είμαστε εδώ. Οπωσδήποτε. Εγώ θα ξυπνάω στις 6 να σας βλέπω. Ναι. Εγώ θα χαιρετάω και θέλω γεια σου μήνα. Εγώ από τις 5.30 θα ανοίγω την τηλεόραση. Καλά, δεν είπα να είσαι από τις 5.30, μπορείς να ανοίξεις 7. Όχι, Έλβη, μου το λέω εγώ. Θα σηκωνόμαστε. Ντροπή, παιδιά. Ντροπή για μας που θα φύγουμε το Σεπτέμβριο. Ντροπή, λοιπόν, πάμε.